βρισκόμαστε στο εμπορικό επιμελητήριο του Γλυκής, όπου και πρόκειται να ξεκινήσει η εκδήλωση ομιλία με θέμα τοπία στον πόντο, με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Ελευθεριάδη, ομότιμο καθηγητή δασοπονίας. Προτού όμως δούμε όλα τα τοπία στον πόντο που θα μας παρουσιάσει ο ομιλητής, θα αναφερθούμε και στην αξία της ποντικής διαλέκτου, καθώς και στη σημασία που έχει η διδασκαλία της. Η διδασκαλία της ποντικής διαλέκτου δεν αποσκοπεί απλώς και μόνο στην εκμάθησή της. Σκοπός μας δεν είναι δηλαδή όσοι μαθαίνουν την ποντιακή απλώς να επικοινωνούν στα ποντιακά. Κυρίως θέλουμε να τους μεταδώσουμε όλες τις αξίες και το εννοιολογικό περιεχόμενο των λέξεων της ποντιακής διαλέκτου. Κυρίως λέξεις οι οποίες έχουν ένα πολιτισμικό φορτίο είναι αυτές που μας μεταδίδουν τα νοήματα του κάθε πολιτισμού και θα αναφερθούμε χαρακτηριστικά σε ορισμένα παραδείγματα. Οι πόντιοι, όταν βαφτίζουμε, λέμε ότι φωτίζουμε τα παιδιά, γιατί η βάφτιση αποτελεί και φώτιση για τη μετέπειτα ζωή τους. Η γιαγιά μας είναι η καλομάνα μας, χάρη στο ρόλο που παίζει αυτή και στην αξία που έχει για κάθε παιδί. Τέλος, οι πόντιοι δεν πηγαίνουμε στα συλληπιτήρια, αλλά στο χατήρι του νεκρού και της οικογένειάς του. Δεν είναι σκοπός μόνο να συλληπιθούμε, αλλά να κάνουμε το χατήρι του κατά ένα τρόπο. Όλες λοιπόν αυτές τις έννοιες, καθώς και τον πλούτο της ποντιακής διαλέκτου, επιθυμούμε να μεταδώσουμε με τα μαθήματα της ποντιακής που γίνονται στο Σύλλογο Όμνες στο Γλυκής. Όπως όλοι, ή πρέπει όλοι να συνεισφέρουν από αυτό που είναι, από εκεί που είναι. Εγώ λοιπόν από ποντιακής καταγωγής κτλ. Μετά από πολλές επισκέψεις και αρκετά διαβάσματα, έχω ετοιμάσει μια εργασία, της οποίας ο τίτλος είναι «Τοπία στον πόντο» ή αν θέλετε «Τοπία που χάνονται». Διότι αυτά τα οποία ή χάθηκαν ή χάνονται. Οι πρώτες δικές μου επισκέψεις ήταν πριν από 30 τόσα χρόνια και τελευταίες, και από ό,τι είδα τουλάχιστον σε αυτήν την περίοδο, τα τοπία αυτά έχουν αλλάξει. Θα προσπαθήσουμε απόψε εδώ στο Γλυκής να παρουσιάσουμε αυτά τα τοπία, ένα μέρος αν θέλετε, διότι είναι μεγάλη αιρεσία, ένα μέρος θα παρουσιάσουμε.